Ακούτε τα podcast του 902.gr Σήμερα θα ασχοληθούμε με ορισμένες πολύ σημαντικές εξελίξεις που αυτή τη στιγμή μπορεί να αφορούν περιοχές που βρίσκονται έως και 2.500 χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα ωστόσο στην πραγματικότητα είναι πολύ πιο κοντά μας. Είναι σαν ένα βραδί καυστοφυτήλι που στην αρχή καίει μακριά όμως μπορεί να φτάσει εύκολα εδώ που πατάμε. Η ελληνική κυβέρνηση έχει αποφασίσει να στείλει ελληνικό πολεμικό πλοίο, φρεγάτα συγκεκριμένα, ω τμήμα τη ναυτική δύναμη που συγκρότησαν οι Ηνωμένε Πολιτείε στην περιοχή τη Ερυθρά Θάλασσα, υποστηρίζοντα το σχέδιο με το όνομα Prosperity Guardian, δηλαδή φύλακα τη ευημερία. Η κυβέρνηση, χωρί περιστροφέ, δηλώνει πω η αποστολή φρεγάτα με το αντίστοιχο προσωπικό, ορισμένα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για περίπου 200 στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, προέρχεται από το αίτημα των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και γιατί η Ελλάδα διαθέτει τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο και πρέπει να τον προστατέψει. Σε απλά ελληνικά, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προστατευθούν τα κέρδη των Ελλήνων εφοπλιστών. Α δούμε όμω μια κρίσιμη λεπτομέρεια για το βαθμό επικινδυνότητα τη αποστολή. Την ίδια μέρα που η κυβέρνηση ανακοίνωνε την απόφασή τη για αποστολή φρεγάτα στα πλαίσια τη επιχείρηση των ΗΠΑ στην Ερυθρά Θάλασσα, η ναυαρχίδα του αστικού τύπου, η καθημερινή, φιλοξενούσε ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ σχετικά με του κινδύνου που έχει να αντιμετωπίσει τυχόν συμμετοχή μέσου του πολεμικού ναυτικού στη διακεκαυμένη ζώνη των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Το ρεπορτάζ κατέγραφε διάφορε παραμέτρου που έχουν να κάνουν με τι δυνατότητε προστασία που έχουν τα ελληνικά πολεμικά πλοία στην αντιμετώπιση πολλών ταυτόχρονων κινδύνων, όπω επίση και ερωτηματικά σχετικά με την κατάσταση των πλοίων, την ηλικία του αλλά και τη φθορά του από τη συμμετοχή σε άλλε νατοικέ κατά βάση επιχειρήσει. Μάλιστα, το ενδιαφέρον ρεπορτάζ καθημερινή κατέληγε ω εξή. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να γίνει εξαντλητική εκτίμηση του κινδύνου μια τέτοια αποστολή, προκειμένου να αποφευχθεί η επανάληψη του φιάσκου τη Λιβύη που οδήγησε στον άδικο χαμό πέντε νέων ανθρώπων. Την ίδια μέρα που γράφονταν αυτά, στι 11 το πρωί, η κυβέρνηση ανακοίνωσε τη συμμετοχή τη στην επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Από τότε έχουν περάσει πολλέ μέρε και βέβαια άλλαξε ο χρόνο και ανταλλάξαμε και ευχέ για καλή χρονιά με ευτυχία για όλου. Μόνο που από ό,τι φαίνεται για του λαού τη Μέση Ανατολή, αλλά και για το λαό μα, αυτέ οι ευχέ ακούγονται σαν κακό στο ανέκδοτο όταν βλέπει να δρομολογούνται τέτοιε εξελίξει. Γιατί αυτή τη στιγμή διεξάγεται μια γενοκτονία σε βάρο του Παλαιστινιακού λαού. Γιατί αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση λύνει τι τελευταίε λεπτομέρειε για να αποπλέψει η ελληνική φρεγάτα για την Ερυθρά Θάλασσα, μπαίνοντα στο στόχαστρο τον Χούθη τη Ιεμένη, γιατί η ελληνική κυβέρνηση υπερασπίζεται ουσιαστικά τα συμφέροντα των εφοπλιστών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Ισραήλ που εκτελεί τη γενοκτονία στη Γάζα για τη Δυτική Όχθη. Επειδή το θέμα, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ σοβαρό, θα περίμενε κανείς να γίνεται εξαντλητική συζήτηση για αυτό στα πάνελ και τις τηλεοπτικές εκπομπές. Φαίνεται όμω ότι έχει αποφασιστεί να πάει στα μουλοχτά και βέβαια με τη στήριξη όλων των κομμάτων πλην του ΚΚΕ. Μάλλον θα γίνει θέμα όταν συμβεί το απευκταίο και μετράμε φέρετρα, αλλά και τότε η κυβέρνηση και η αστική τάξη τη Ελλάδα θα απαιτήσουν περισσότερο κρέα για τα κανόνια και για τη διασφάλιση των κερδών των εφοπλιστών. Να πούμε πάντω ότι το ελληνόκτητο πλοίο ζωγραφιά που χτύπησαν την περασμένη Τρίτη η Χούθη με πύραυλο στην Ερυθρά Θάλασσα είχε σημαία Μάλτα. Μάλιστα. Να στείλουν λοιπόν η Μάλτα, ο Παναμά και ο Άγιο Βικέντιο από μια φρεγάτα να υπερασπιστούν τα πλοία των Ελλήνων εφοπλιστών. Εμεί γιατί να στείλουμε. Και σε αυτή την περίπτωση, η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία βρίσκει πολύτιμη στήριξη από το Πασόκ και το ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι συμφωνούν στην αποστολή μέσων του πολεμικού ναυτικού στην Ερυθρά Θάλασσα. Ε, έχουν βέβαια τα δικά του προβλήματα με την νομπρέλα. Δηλαδή, τι λένε, γιατί να μην είναι υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ ή τη Ευρωπαϊκή Ένωση και να είναι υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Συμφωνούν δηλαδή στην εμπλοκή, διαφωνούν στο καπέλο τη. Εδώ ανοίξουμε μια παρένθεση. Εδώ και μερικά χρόνια και μπροστά στην προοπτική γενικευμένη πολεμική αναμέτρηση ανάμεσα στο Ευρωατλαντικό στρατόπεδο και τον υποδιαμόρφωση Ευρασιατικό άξονα, η χώρα μα δια των κυβερνήσεων συμμετέχει σε μια κούρσα εξοπλισμών. Η Ελλάδα φτάνει να κοντράρει τι ΗΠΑ στο ποσοστό του ΑΕΠ που δαπανά για νατοικού εξοπλισμού, και κάθε φορά που έρχονται αυτοί οι εξοπλισμοί στη Βουλή προ επικύρωση όλα τα κόμματα επιχειρούν να πείσουν για την ανάγκη να ξοδευτούν δισεκατομμύρια από τους κόπους του ελληνικού λαού, γιατί είναι λέει για την άμυνα της χώρας. <Το> Όπω είναι φυσικό, αξιοποιούν και τι διεκδικεί τη Νατοϊκή Τουρκία σε βάρο τη κυριαρχία και των κυριαρχικών δικαιωμάτων τη χώρα. Όταν όμω βίνουν τα φώτα τη ψηφοφορία και ξεφουσκώνουν τα στήθη του από την εθνική περηφάνεια, τότε ελληνικό οπλισμό βρίσκεται στην Ουκρανία Τότε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αδειάζουν από πυρομαχικά για να σταλούν στη σωστή πλευρά τη ιστορία, δηλαδή στι πεδιάδε τη Ανατολική Ουκρανία για τη ρωσονατοϊκή αναμέτρηση. Τότε άλλα μέσα του Πολεμικού Ναυτικού περιπολούν στη Λιβύη και στα νυχτά του Λιβάνου, ακόμα και με πλοία του Τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού. Τότε ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη περιπολούν σε ρόλο ανατοϊκού χωροφύλακα στα Βαλκάνια. Πριν λίγου μήνε, μάλιστα, ο Έλληνα Πρωθυπουργό μα ενημέρωνε πω πλοία του Πολεμικού Ναυτικού μπορεί να φτάσουν να επιχειρούν ω τον Ινδοειρηνικό για να διασφαλίσουν την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Τόσο απλά. Για να κλείσουμε αυτή την παρένθεση, να θυμίσουμε πω μόλι το Δεκέμβριο που μα πέρασε, η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν από κοινού τον προπολογισμό για τι αμυντικέ δαπάνε, δίνοντα και λευκή επιταγή, αλλά κυρίω αποδεχόμενοι όλοι του τα πιο επικίνδυνα σχέδια εμπλοκή τη Ελλάδα στου υπεριαλιστικού σχεδιασμού σε όλο τον πλανήτη. <ΣΣΣΣΣ> Α επιστρέψουμε τώρα στην ευρύτερη περιοχή τη Ερυθρά Θάλασσα. Δεν θα κουραστούμε να επαναλαμβάνουμε ότι με ευθύνη τη αστική τάξη τη χώρα, η Ελλάδα είναι ήδη πολύ βαθιά χωμένη στι εξελίξει στην περιοχή, εκθέτοντα τον ελληνικό λαό και τη χώρα σε κινδύνου αντιπίνων. Θυμίζουμε ότι στη Σαουδική Αραβία, που συνορεύει και είναι σε αντιπαράθεση με την Ιεμένη, βρίσκεται προσωπικό των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων μαζί με μια συστοιχία Patriot. Και ρωτάμε, γιατί να μην γίνουν οι Patriot επόμενο στόχο των Χούθη. Ασφαλώ και αυτή η Πάτριωτη είναι κερασμένη από τον ελληνικό λαό και το ξεζούμισμά του, Ξεζού όπω αντίστοιχα και η συντήρηση του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων που βρίσκεται στην περιοχή. Θυμίζουμε επίση ότι βορειοανατολικά των συνόρων η Εμένη Σαουδική Αραβία και απέναντι από το Ιράν βρίσκονται τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Η Ελλάδα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχει υπογράψει συμφωνία αμοιβαία στρατιωτική συνδρομή σε περίπτωση που μία από τι δύο χώρε δεχθεί επίθεση. Δηλαδή πρακτικά. Αν αύριο ανάψει το φυτίλι κάποια χιλιόμετρα πιο πέρα από εκεί που έχει ανάψει ήδη, η χώρα μα είναι δεσμευμένη με τι ψήφου τη Νέα Δημοκρατία του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ να στείλει ένοπλε δυνάμει να πολεμήσουν στο πλευρό του στρατού των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Όλα αυτά λοιπόν έρχονται να προσθεθούν ήδη στην πολύτιμη στήριξη που παρέχει η αστική τάξη τη χώρα μα, η κυβέρνηση και τα κόμματά τη στο κράτο του Ισραήλ και όλα αυτά. Τη στιγμή που οι Ηνωμένε Πολιτείε με τη Μεγάλη Βρετανία εξαπολύουν σχεδόν καθημερινά αεροπορικέ επιδρομέ στην Ιεμένη, ενώ οι χούθη τη Ιεμένη δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τι επιθέσει στα πλοία, πολεμικά και εμπορικά που συνδέονται με το Ισραήλ, τι Ηνωμένε Πολιτείε και τη Μεγάλη Βρετανία. Είναι σαφέ πω για κανέναν, μα κανέναν λόγο, δεν πρέπει να συμμετέχει η Ελλάδα στην αποστολή των Ηνωμένων Πολιτειών, ανεξάρτητα από το αν το καπέλο τη αποστολή είναι αμυγό αμερικάνικο ή αν θα γίνει νατοϊκό ή ευρωενωσιακό. Ο λαό μα και η χώρα μπλέκουν σε θανάσιμου κινδύνου, αποκλειστικά και μόνο γιατί αυτό ορίζουν τα συμφέροντα μια χούφτα εφοπλιστών που στην ειρήνη και στον πόλεμο κάνουν χρυσέ δουλειέ μετρώντα αμύθιτα πλούτη. Ολοκληρώνοντα το σημερινό μα επεισόδιο, νομίζουμε ότι πρέπει να σκεφτούμε γιατί όλα όσα περιγράψαμε και που αφορούν άμεσα τον ελληνικό λαό και τα συμφέροντά του, αλλά και τα παιδιά του που υπηρετούν ω στρατιώτε ή ω προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, λείπουν παντελώ από τη δημόσια συζήτηση. Και αυτό τη στιγμή που ετοιμάζεται η αποστολή πολεμικού πλοίου σε μια εμπόλεμη ζώνη για συμφέροντα εχθρικά με τα συμφέροντα του λαού και τη χώρα. Αυτό το Συμπληρώνεται με την ψήφιση μια σειρά κρίσιμων νομοσχεδίων σε βάρο δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη νεολαία, όπω είναι η ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, το νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο, το νομοσχέδιο που διαλύει τα ψυχιατρικά νοσοκομεία και ιδιωτικοποιεί την απεξάρτηση. Αλλά παρόλα αυτά που συμβαίνουν, η κυβέρνηση, με τη στήριξη όλων των μέσων ενημέρωση και των αστικών κομμάτων, τι έχει επιλέξει αυτή την περίοδο. Έχει επιλέξει η ατζέντα να είναι μονοθεματική και να αφορά αποκλειστικά και μόνο το νομοσχέδιο που κανεί δεν έχει δει, αλλά θα αφορά την τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια. Νομίζουμε ο καθένα μπορεί πλέον να κρίνει για ποιο λόγο επιλέγεται η βελόνα να κολλήσει σε ένα μόνο θέμα και με όρου που θυμίζουν μεσημεριανάδικο. Ο ελληνικό λαό έχει κάθε λόγο να ανησυχεί και να παλεύει για να μην συμμετέχει η Ελλάδα στο μακελιό σε βάρο άλλων λαών. Ο ελληνικό λαό έχει κάθε λόγο να ανησυχεί και να φωνάζει μαζί με όλου του λαού, λεφτεριά στην Παλαιστίνη και το λαό τη που λιμοκτονεί δολοφονείται και εκτοπίζεται από τα εδάφη του με τη στήριξη και της ελληνικής κυβέρνησης στο κράτος δολοφόνο του Ισραήλ. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα και μέχρι τότε σε 902.gr και ριζοσπάστη θα βρείτε τις πραγματικές ειδήσεις.